της ΑΝΕΛ και της ΔΙΜΑΡ και να απαντήσω και σε ένα ερώτημα και σε εσάς για τις εκλογές που κάνατε ήδη στους άλλους. Το πρώτο, όσο αφορά όσα ακούστηκαν περί φόβου ή περί διάφορων άλλων πραγμάτων, τα οποία επαναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, είναι βασική αιχμή της πολιτικής της, η κινδυνολογία και ο φόβος, και ακούστηκαν και εδώ στο τραπέζι σήμερα, έχουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπαγιδευτεί ο ελληνικός λαός. Το έχει ακούσει αυτό το παραμύθι το 2012. Δυστυχώς αυτά που τον απείλησαν, ότι αν έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα πάθει, δηλαδή να χάσει τα σπίτια του ή τις καταθέσεις του, και τα σπίτια του τα χάνει σταδιακά, με σταδιακή δίμευση με την επιβολή του φόρου στην ακίνητη περιουσία, του περιβόητου ένφια, και τις καταθέσεις του σε ένα μεγάλο βαθμό τις έχασε, γιατί πάρα πολλά λαϊκά νοικοκυριά αναγκάστηκαν να τραβήξουν χρήματα από τις τράπεζες για να αποπληρώσουν υποχρεώσεις της προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία της τράπεζας, οι οποίες ήταν υπέρογγες και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Εσείς τον ένφια τον καταργήσετε. Έχει εμπειρία. Τον ένφια έχουμε πει, ναι. Έχει εμπειρία. Και τα 3 δισεκατομμύρια που εισπράττει το Δημόσιο Ταμείο, από πού? Έχουμε πει. Και διαστόματος του Προέδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι ο ένφια θα καταργηθεί για τη μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία. Θα έχουμε απώλειες εξ αυτού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ως έσοδα δημόσια. Είπε ακριβώς τον τρόπο που θα αναπληρωθούν και από ποιες πηγές θα τα πάρουμε. Και είπε ότι φόρος για την φόρος στην ακίνητη περιουσία θα μπει μόνο στην πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αν το σχέδιο, ξέρετε γιατί σα ρωτάω. Δεν σα ρωτάω για να πείτε επακριβώς την ιστορία με τον ένφια, αλλά επειδή άκουσα προχθές τον κύριο Τσίπρα να αναφερόμενο στο 2015, να λέει θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να λες την πραγματικότητα, ότι είναι δύσκολη χρονιά, γιατί θα είναι δύσκολη, μια καλύτερη την έκανε χρονιά από το 2014. Θα είναι καλύτερη χρονιά, γιατί παρότι θα είναι δύσκολη, θα υπάρξουν πολιτικές που θα δημιουργήσουν ελπίδες ότι θα φύγουμε από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει, και ζωφερή κατάσταση που έχει περιέλθει η πατρίδα μας και ο λαός μας. Από εκεί και πέρα τώρα. Από εκεί και πέρα, λέω επομένως, η στρατηγική του φόβου και της κινδυνολογίας δεν θα πιάσει στον ελληνικό λαό. Ξέρουμε γιατί το κάνει ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να πάει εκεί η κουβέντα και όχι στο τι συνέπειες είχαν τα μνημόνια που εφαρμόστηκαν ή τι έχει αποδεχτεί ο Χαρδούβελης ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ως υπουργός οικονομικών, από τις θρασίτατες απαιτήσεις της Τρόικας που οδηγούν σε νέα μνημόνια, νέες μειώσεις συντάξεων, μισθών, νέους φόρους κλπ. Θέλουν να αποφύγουν την αντιπαράθεση εκεί τώρα. Για την αντιπαράθεση που κάνει. Και επίσης, εγώ δεν είπα ότι δεν υιοθετώ τις καταγγελίες του κυρίου Χαϊκάλη. Εγώ είπα, ούτε είπα υιοθετώ, ούτε δεν υιοθετώ. Εγώ είπα ότι από την αρχή είπαμε να γίνει ενδελεχής έρευνα της δικαιοσύνης και κατά την άποψή μου δεν έγινε. Έγινε πολύ βιαστικά και υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά και εξήγησα. Τώρα, όσο αφορά αυτά που λέει η βασική τακτική του Πασόκ, βεβαίως δεν είναι ο φόβος. Το Πασόκ απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι δημαγωγικά αυτά τα οποία εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν χωρίς προβλήματα. Η απάντηση είναι ότι οι προτάσεις μας είναι και ρεαλιστικές και μετρήσιμες και κοστολογημένες και ταυτόχρονα ανατρεπτικές μιας κατάστασης που έχει φέρει είναι το λόγο μας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτή. Με τη στήριξη του ελληνικού λαού μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Η πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο συνεργασίες, συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ, με τα εκλογική σενό. Έχουμε πει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί δεν υπάρχει κοινή προγραμματική βάση και υπάρχουν και πολύ μεγάλες, πολιτικές ευθύνες για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, που φτωχοποίησαν το λαό και κατέστρεψαν και ταπείνωσαν τη χώρα. Και τελειώνω. Ναι. Και τελειώνω τώρα με δηλαδή, το εξής. Θέλω να σας ρωτήσω για τη Δημάρ, γι' αυτό. Ναι, θα σας πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας απαντήσω τώρα. Για την πρωτοβουλία που ρωτήσατε. Είναι το τελευταίο και το βασικό της κουβέντας, νομίζω είναι εκεί. Α, συγγνώμη, πριν από αυτό. Και ήθελα να πω επίσης στον κύριο Κωνσταντινόπουλο, επειδή είναι νέος πολιτικός, έχουμε πολύ μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Δεν είναι σωστό, δεν το έχει ξανακάνει και με ξάφνιασε σήμερα, που χρησιμοποίησε κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη, με μια πολύ σοβαρή συγκροτημένη παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας, για να φέρει σε αντιπαράθεση το τύπο ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης ή τη λέω ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης και χθες είπε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαπραγματευτεί σκληρά για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, και δεύτερο, ότι στο πρόγραμμά του έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για δημόσιο έλεγχο, δημόσια ιδιοκτησία, κοινωνικό έλεγχο των τραπεζών. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και επομένως, λέω, μην πάμε σε μια προεκλογική αντιπαράθεση, ούτε εμείς,
ούτε το Πασόκ, ούτε άλλο πολιτικό κόμμα για να λέμε τι είπε ο ένας ή τι είπε ο άλλος. Να κάνουμε καθαρή αντιπαράθεση για τις... ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τώρα μιλάω όμως για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ναι, θα απαντήσει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Εγώ μιλάω. Λέω να μην πάμε. Να μην πάμε. Άλλα λέτε εσείς. Να μην πάμε σε μια προεκλογική αντιπαράθεση. Να πάμε με ψυχραιμία. Και με αποφασίσει που κυρία Ματριανά, να κάνουμε αντιπαράθεση των γραμμών των κομμάτων. Μισό λεπτό όμως, κύριε Στρατούλη. Μισό λεπτό αυτό. Το λέτε και για εσάς, το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό όμως, πριν απαντήσετε. Γιατί μια βασική κριτική που σας ασκούν τα κόμματα της κυβέρνησης είναι ότι έχετε πολυγλωσία. Και ότι επομένως είναι. Αυτό είναι και ο κίνδυνος σε περίπτωση κυβέρνησης, διότι δεν θα έχετε μια σταθερή γραμμή κτλ. Και γι' αυτό γιατί η συζήτηση δεν γίνεται τώρα γιατί ο κ. Λαφαζάνης. Έχετε δίκιο. Γνωστή απάντηση του κ. Λαφαζάνη. Κοιτάξτε, οι απόψεις είναι γνωστές και του Παναγιώτου Λαφαζάνη και δικές μου και άλλων στελεχών. Αλλά αυτές τις απόψεις που έχουμε τις καταθέτουμε στο κόμμα μας. Τι συζητάμε, καταλήγουμε σε μια συλλογική γραμμή και απόφαση και αυτή μας δεσμεύει όλους. Και έχετε παρατηρήσει πάρα πολύ καλά και στο κανάλι σας και στις εκπομπές σας ότι όταν ερχόμαστε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι προσπαθούμε, το κάνουμε, προβάλλουμε τη συλλογική γραμμή του κόμματος που μας δεσμεύει. Και ένα τελευταίο που είπατε για τις εκλογές. Ναι. Γιατί ο κύριος Σαμαράς πήρε την πρωτοβουλία, ρωτήσατε, και είπε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές 15 και υποσχέθηκε κάποιες υπουργικές καρέκλες όποιο το ψηφίσουν. Διότι φοβάται πολύ τις εκλογές. Φοβάται πολύ αν δεν βγει πρόεδρος Δημοκρατίας στις εκλογές. Θεωρεί ότι θα τις χάσει η Νέα Δημοκρατία και με συντριπτικό τρόπο έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεύτερο, φοβάται και για τον ίδιο τον εαυτό του ότι αν χάσει με τέτοιο συντριπτικό ποσοστό δεν θα είναι επικεφαλής του κόμματος. Είστε θετικός σε συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Δημοκρατική Αριστερά στην εκλογική συνεργασία. Κοιτάξτε, για τις συνεργασίες, να σας απαντήσω πάρα πολύ ευθέως, για τις συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ, τις προεκλογικές και τις μετεκλογικές, θα αποφασίσουν τα συλλογικά του όργανα η Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε βάλει κριτήρια και από το συνέδριό μας και από αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής και τα βασικά κριτήρια είναι να υπάρχει με όποιες δυνάμεις συνεργαστούμε συμφωνία στο πρόγραμμα, το αντιμνημονιακό, και επιπλέον τα δύο κριτήρια είναι να συνεργαστούμε με δυνάμεις που δεν εμπλέκονται στις αποφάσεις ή στην εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών και που είναι αποφασισμένοι να υπηρετήσουν 15 φορές αυτή την εκπομπή. Να υπηρετήσουν τον κύριο Κουβέλη, επικεφαλής του ψηφοδέλτιου επικρατείας, κατά άλλα πράγματα. Και δυνάμεις οι οποίες μέχρι τέλος θα μπορούν να στηρίξουν με συνέπεια ένα αντιμνημονιακό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε, εκπροσωπώ δημόσια το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να πω προσωπική άποψη για ένα θέμα που δεν έχουν συνέλθει τα συλλογικά κόμματα. Θα συνέλθουν τα συλλογικά κόμματα και θα αποφασίσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί τσιγκλίζεται. Πριν πάμε στον κύριο Κωνσταντινόπουλο, κάνουμε μια πόρτα γρήγορη.